Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Δημήτρη, καλώς όρισες και στην πόλη μας και στην ομάδα του ΑΟ Αγρινίου και φυσικά στον Antenna Star και στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Ξεκίνημα λοιπόν, είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για σένα, σε αυτήν την ομάδα, όχι όμως και σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι δεν είναι? Σωστά, έχω αγωνιστεί και τα προηγούμενα χρόνια σε αυτήν την κατηγορία. Πέρυσι με τη φανέλα του Παγκρατίου και τα προηγούμενα δύο χρόνια με το ψυχικό. Ιστορικές ομάδες, ιστορικά σωματεία και βεβαίως έχεις αποκτήσει και εσύ, θα έλεγα, αν και είσαι μόλις 21 ετών, έχεις αποκτήσει ήδη πολλές εμπειρίες, πολλές παραστάσεις. Βεβαίως συνέπεσες και εσύ σε μια περίοδο που ο κορονοϊός πήγε πολλά πράγματα πίσω και δεν είχες σε αυτά τα πρώτα, ας το πούμε έτσι, βήματα σε αυτή την κατηγορία, δεν είχες πάντα τον κόσμο δίπλα και εσύ και οι υπόλοιποι αθλητές. Πόσο εύκολο είναι αυτό σε αυτή την ηλικία να αγωνίζεσαι σε άδεια γήπεδα? Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι στενάχωρο το να αγωνίζεσαι σε άδειο γήπεδο. Δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα, ας πούμε, του να αγωνιστείς έτσι με τον κόσμο δίπλα και να ζητοκραυγάζει δίπλα σου ή να είναι έτσι σε μια αντίπαλη εξέδρα καυστικός. Είναι ένα δύσκολο σημείο αυτό με τον κόσμο, αλλά ευτυχώς τώρα είναι όλα καλά και είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί. Αυτό βλέπουμε και αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, ότι από εδώ και πέρα αφήνουμε τον κορονοϊό και όλα όσα μας πήγαν πίσω, τα αφήνουμε στην άκρη για αυτό το καινούριο ξεκίνημα και για σένα, υπό τις οδηγίες του Ντίνου Καλαμπάκου. Έχεις ξανασυνεργαστεί με τον coach? Όχι, δεν έχω ξανασυνεργαστεί με τον coach. Παρ' όλα αυτά έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτόν. Και βεβαίως θα είναι μια καινούργια, ολοκένουργια χρονιά. Ο ΑΟΑ Αγρινίου, οφείλουμε να πούμε ότι έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Πλέον μιλάμε για ένα ρόστερ, αν δεν κάνω λάθος Δημήτρη, πιο νεανικό. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μιλάμε και για μια ίσως διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια για αυτή την ομάδα. Όντως, είμαστε μια μικρή ομάδα σε ηλικία. Παρ' όλα αυτά, με τις προπονήσεις που κάνουμε και με τη καθοδήγηση του coach, προσπαθούμε να καλύψουμε έτσι κάποια κενά αφού λείπει η εμπειρία στην ομάδα, ώστε να βγάλουμε ένα ωραίο σύνολο. Πότε περίπου ξεκινήσατε την προετοιμασία? Έχετε μεγάλο χρονικό διάστημα? Ξεκινήσαμε 17 Αυγούστου τις προπονήσεις. Οπότε είμαστε καιρό μαζί. Μάλιστα. Και βεβαίως ήδη έχετε δώσει και έναν αγώνα, επίσημο αγώνα τουλάχιστον, πέρα από τα φιλικά προετοιμασίας, πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, για τον θεσμό του κυπέλου, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά, με τον Πρωτέα Βούλας. Ωστόσο, ο βασικός σας στόχος, ο βασικός σας εκεί που κάνετε focus, είναι το πρωτάθλημα, η Α2, να έχετε μια καλή πορεία. Ο βασικός στόχος, να υποθέσω ότι είναι πρώτα μια παραμονή και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, ή ο βασικός σας στόχος είναι ξεκάθαρα μια παραμονή? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε θέσει έτσι κάποιον επίσημα, έτσι, κάποιον στόχο. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εγώ θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι το να μπούμε στα play-off, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο. Θα είναι όμως ένα, όπως κάθε χρόνο τουλάχιστον, αλλά και φέτος νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερο αυτό το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών, διότι και οι υπόλοιπες ομάδες, αρκετά ιστορικά σωματεία, έχουν μπει σε αυτήν την φόρμουλα, σε αυτή τη διαδικασία, να έχουν αυτό που λέμε νεανικά ρόστερ, που σημαίνει ότι υπάρχει ταλέντο, αλλά δεν υπάρχει η εμπειρία στο βαθμό που μπορεί να υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Συν το γεγονός ότι φέτος έχουν υπάρξει και κάποιες αλλαγές στην Α2 μπάσκετ ανδρών. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό το λόγο θα είναι ένα, πιστεύω, τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά στην κατηγορία, καθώς και η είσοδος των δύο ξένων, των Αμερικάνων. Οπότε θα έχουμε και έτσι ένα μικρό άρωμα από NBA. Η αλήθεια είναι ότι η αθλητικότητα είναι το νούμερο ένα συνήθως σε αυτά τα παιδιά, οπότε θα έχουμε αρκετό θέαμα. Και αυτό νομίζω είναι ένας ακόμη παράγοντας για να στηρίξει την προσπάθεια
της εκάστοτε ομάδας και συγκεκριμένη περίπτωση του ΑΟ Αγρινίου και ο κόσμος. Θέλετε τον έκτο παίκτη μαζί σας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ΑΟ Αγρινίου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια και σε αυτή την κατηγορία και στις μικρότερες κατηγορίες είχε τον κόσμο δίπλα του. Βέβαια, αύριο συμπίπτει, αυτό είναι το μόνο άσχημο, θα λέγαμε, ότι συμπίπτει χρονικά με τον αγώνα του Πανετολικού, που επίσης έχει το δικό της κόσμο η ομάδα του Πανετολικού και γενικότερα το ποδόσφαιρο. Όμως και ο Αγρινίου έχει καταφέρει να κάνει πολλά άλματα σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι σαν αντίπαλος τα προηγούμενα χρόνια, όποτε βρισκόμουν σε αυτήν εδώ την έδρα, ο κόσμος ήταν πραγματικά ο έκτος παίκτης, καθώς ήταν πολύ παθιασμένος με τον αγώνα και κάθε φορά που έπαιζα εδώ το νιώθαμε, ας πούμε, εμείς οι αντίπαλοι, ότι ήταν μια πολύ δύσκολη έδρα. Η αλήθεια είναι ότι όντως το έμαθα και εγώ ότι συμπίπτουμε με τον Πανετολικό. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, η μπασκετική στο μπάσκετ, η ποδοσφαιρική στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Το θέμα είναι ο κόσμος να στηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Εννοείται. Γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, είναι δύσκολα τα πράγματα και στην τελική το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί και ένας ιδιοκτήτης να τα βγάλει τόσο εύκολα πέρα. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα μεγέθη. Και το βλέπουμε ακόμη και στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, την λεγόμενη EuroLeague Basketball, η οποία έκανε και εκείνη τη δική της πρεμιέρα χθες. Σωστά. Να δούμε λίγο το αυριανό παιχνίδι, Δημήτρη, να δούμε κάποια πράγματα, γιατί ο ΑΟ Αγρινίου δεν θα παίξει μόνος του, θα παίξει με έναν αντίπαλο, μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Καβάλα. Τι περιμένετε από αυτόν τον αντίπαλο και εσείς πάνω σε ποια κομμάτια έχετε εστιάσει με βάση τις δικές του είτε αδυναμίες είτε τα δυνατά του σημεία? Η αλήθεια είναι ότι η Καβάλα άργησε να φτιάξει το ρόστρε της. Δεν είχαμε πάρα πολλές πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, στο κομμάτι, ας πούμε, του scouting, φέτος τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, καθώς δεν γνωρίζουμε και το πώς οι ξένοι μπορούν να βγουν σε κάθε ομάδα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί δύο παίκτες οι οποίοι θα έχουν σε πολύ χρόνο την μπάλα στα χέρια τους, με πολύ χρόνο την μπάλα στα χέρια τους, θα είναι έτσι μια δύσκολη αντιμετώπιση. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να δούμε προφανώς κάποια βίντεο και με τη σωστή καθοδήγηση του προπονητή να τα βγάλουμε πέρα. Μάλιστα. Είναι λοιπόν αυτό που λέμε παράγοντας, ένας άγνωστος παράγοντας, ο παράγοντας Χ, οι ξένοι και το τι ακριβώς θα κάνουν μέχρι να τους μάθετε και να μάθει και η μία ομάδα τα ατού και τα μειονεκτήματα παράλληλα της άλλης ομάδας. Ακριβώς. Οπότε, κατά μία έννοια, είναι και μία εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών αναγνωριστική αγωνιστική αυτή που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίως Σάββατο. Ο ΑΟ Αγρινίου από την πλευρά του είναι έτοιμος. Πιστεύω πως ο ΑΟ Αγρινίου είναι σίγουρα έτοιμος. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το ματς, το περιμένουμε. Είμαστε τόσο καιρό μαζί και θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο το τι δουλεύουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε. Και βεβαίως να πούμε ότι πολύ σύντομα, σε μικρό χρονικό διάστημα, θα έχουμε το παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι της Τολοακαρνανίας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη αγωνιστική, όπου ο Χαρίλος Τρικούπης φιλοξενεί τον ΑΟ Αγρινίου. Είναι ένα ντέρμπι, το οποίο νομίζω ότι ντέρμπι, εντάξει, είναι δύο ομάδες από δύο διαφορετικές πόλεις, αλλά όταν μιλάμε για Μεσολόγγι και Αγρίνιο, κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ντέρμπι και για ανταγωνισμούς σε πολλά επίπεδα. Πώς το περιμένεις αυτό το παιχνίδι? Το έχεις φανταστεί έτσι λίγο σιγά σιγά? Αν και τώρα είναι η Καβάλα ο στόχος σας, αλλά έχεις σκεφτεί λίγο το επόμενο παιχνίδι, πώς θα είναι? Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει από τα παιδιά ότι είναι έτσι, ας πούμε, το τοπικό ντέρμπι. Και το περιμένω με αγωνία. Ακόμα δεν μπορώ να ξέρω και πώς θα είναι και τα παιδιά του Μεσολογγίου. Σίγουρα. Γιατί δεν έχουμε δει κάποιο αγώνα τους. Το είχαμε αποφύγει προφανώς τα φιλικά, γιατί παίζαμε αρκετά γρήγορα στη σεζόν. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στη σεζόν αυτό το μάτς. Μάλιστα. Οπότε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε βεβαίως το ξεκίνημα αύριο στις 5 το απόγευμα, με τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα. Αυτό το λέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί έτσι πρέπει. Ο κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, πρέπει να στηρίξει τον ΑΟ Αγρινίου, πρέπει να στηρίξει τα νέα παιδιά όπως είναι ο Δημήτρης. Νέα μεν, αλλά ταλαντούχα παιδιά, γι' αυτό άλλωστε είναι εδώ που είναι και θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν και στη διάρκεια της σεζόν το τι ακριβώς αξίζουν και φυσικά να προχωρήσουν μπροστά. Αυτό είναι που έχει σημασία. Οι καλοί να μην μένουν πίσω.
Σωστά, ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ γενικότερα, είσαι σε μια νεαρή ηλικία η αλήθεια. Είναι 21 ετών. Βεβαίως εδώ τώρα στην Ελλάδα έχουμε και μια νοοτροπία ότι αν δεν πάει κάποιος 25-30, ακόμα νέον τον θεωρούμε, ακόμα ταλέντο τον θεωρούμε. Έχουμε μια νοοτροπία λαθεμένη. Ήθελες από μικρότερη ηλικία να ασχοληθείς με το μπάσκετ γενικότερα, με τον αθλητισμό, ή ήταν κάτι που προέκυψε? Πώς το έχεις στο μυαλό σου? Με τον αθλητισμό ξεκίνησα στα 6 μου χρόνια, κατευθείαν με τον μπάσκετ. Παράλληλα στο σχολείο έπαιζα ποδόσφαιρο, αλλά το μπάσκετ ήταν αυτό που με κέρδισε, ας το πούμε έτσι. Δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου σε επαγγελματικό επίπεδο σε εκείνη την ηλικία, αλλά με την πάροδο των χρόνων κατάλαβα ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω, αυτό που θέλω να ακολουθήσω, ήταν το όνειρό μου. Και έτσι έγινε. Το δικό σου είδωλο όσον αφορά το συγκεκριμένο άθλημα? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποιο είδωλο. Θαυμάζω πάρα πολύ κάποιους παίκτες, αλλά δεν έχω καμία ιδιαίτερη αδυναμία σε κάποιον συγκεκριμένο. Πρόσφατα νομίζω ότι άπαντες παρακολούθησαν το μπάσκετ και την εθνική μας ομάδα με την προσπάθειά της, με αυτή την υπερπροσπάθεια τουλάχιστον στους ομίλους. Πώς έζησες εσύ αυτά τα παιχνίδια, πώς τα έβλεπες? Η αλήθεια είναι ότι τα παρακολουθούσα συνέχεια και μου άρεσε που έβλεπα την εθνική μαζί με τον Γιάννη και όλα τα παιδιά, εννοείται. Εντάξει, υπήρχε έτσι μια πικρία στο τέλος από αυτή την ήττα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι έτσι είναι ο αθλητισμός και ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια ίσως τα καταφέρουμε να πάμε ακόμα πιο ψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι σίγουρο. Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι χθες είχαμε το ξεκίνημα και του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, απόψε ο Ολυμπιακός. Οπότε το μπάσκετ είναι σε όλα τα επίπεδα, σιγά σιγά έχει επιστρέψει. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε αυτή η μεγάλη διοργάνωση, βεβαίως του Ευρωμπάσκετ. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τους αιώνιους, παρακολουθείς γενικότερα φανατικά και όσο στον χρόνο που σου απομένει και αυτές τις διοργανώσεις? Εννοείται πως όποτε μπορώ παρακολουθώ κυρίως τις ελληνικές ομάδες, αλλά και τις ξένες, αν έχω ελεύθερο χρόνο. Χθες είδα το μάτς του Παναθηναϊκού και θεωρώ ότι τα πήγε αρκετά καλά για τη Ρεάλ. Τους δυσκόλεψε αρκετά και ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Ένα καλό ξεκίνημα, γιατί και ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν έδειχνε εξ αρχής, μάλλον τους προηγούμενους μήνες, και αυτό έχει περάσει και στην νοοτροπία του κόσμου, δεν έδειχνε και μέχρι στιγμής ίσως δεν δείχνει ότι είναι στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός με την διατήρηση ενός συγκεκριμένου ρόστερ. Όμως πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει αυτό στη συνέχεια, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Μετράει πολύ το πώς θα στηθεί μια ομάδα και με την πάροδο. Δηλαδή, στη δεύτερη φάση μετά τα Χριστούγεννα μπορούμε να δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό. Και το υλικό το έχει, πιστεύω, γιατί έχει καλούς παίκτες. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει έναν δυνατό κορμό τόσα χρόνια, και νομίζω αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και όλες οι ομάδες δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να την αντιμετωπίσουν. Μάλιστα, οπότε θα έχουμε. Το μπάσκετ τώρα ξεκινά, όσον αφορά τους συλλόγους, όσον αφορά βεβαίως και την Α2, τον ΑΟ Αγρινίου, τον Χαρίλο Τρικούπελα και τις ελληνικές ομάδες που μας εκπροσωπούν στα κύπελα Ευρώπης. Οπότε νομίζω ότι είναι η καλύτερη σου. Θα παρακολουθείς και εσύ, θα κάνεις και τις προπονήσεις σου, θα αγωνίζεσαι και θα προχωράς. Είσαι όμως μόλις 21 ετών, επιμένω σε αυτό. Ποια είναι τα δικά σου μελλοντικά σχέδια? Πώς ονειρεύεσαι τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτό το άθλημα, τα επόμενα χρόνια? Πού θα ήθελες να φτάσεις για να νιώσεις και να πεις ότι εγώ ως Δημήτρης πέτυχα και με το παραπάνω αυτό το οποίο σκεφτόμουν ή ονειρευόμουν κάποτε? Εντάξει, νομίζω ότι κάθε παιδί έχει όνειρο το να παίξει σε μια ομάδα στην Ευρωλίγκα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κοιτάζω μόνο αυτό. Δηλαδή, εάν εγώ δώσω το 100% μου και δεν τα καταφέρω, ας πούμε, πάω πιο κάτω, θα είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, καθώς έδωσα όλο μου το 100%, όπως είπα πάλι, για να τα καταφέρω. Από εκεί και πέρα θα είμαι ευχαριστημένος εφόσον τα έχω δώσει όλα αυτό και όπου πάει. Μάλιστα.
Οπότε δεν βάζεις έτσι μακροπρόθεσμους στόχους, πας βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, θέλοντας κάθε φορά να δίνεις το 100% των δυνατοτήτων σου. Εγώ σου εύχομαι να πάνε όλα όπως τα επιθυμείς, να ξεκινήσεις και με το δεξί ομάδα, γιατί θα είναι και ψυχολογικό για εσάς, για μια νεανική ομάδα όπως είναι ο Αγρινίου, να μπείτε με το δεξί. Και από εκεί και έπειτα φυσικά, γιατί το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών πάντα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, αυτό το γνωρίζεις πολύ καλά, να βλέπουμε μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες μάχες και με τον κόσμο πάντα στο πλευρό των ομάδων. Εννοείται, περιμένουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ τα καλύτερα. Οπότε αναμένουμε και εμείς αύριο τα σπουδαία και το ξεκίνημα αυτής της νέας περίοδου. Ευχαριστώ κι εγώ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.